σερβις, συντήρηση ποδηλάτων, αναπαλαιώσεις. Mm-hmm. Αναπαλαιώσεις. Δεν ασχολούμαι καθόλου με την εμπορία. Mm-hmm. Αφήνω άλλους να παίξουν αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, ασχολούμαι με το service, το mobile service ή quick service, να το πούμε έτσι. Εξυπηρέτηση δηλαδή κατοίκων. Mm-hmm. Κατοίκων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πηγαίνω στο χώρο τους, παραλαμβάνω το ποδήλατο, το φτιάχνω και τους το ξαναεπιστρέφω. Ωραία. Πλημμένο, φτιαγμένο. Αυτό μου το έβγαλε η ανάγκη ότι οι περισσότεροι αναγκάζονται και δουλεύουν πολύ περισσότερες ώρες. Δεν έχουν χρόνο να πάνε στο συγκεκριμένο ποδηλατάδικο της γειτονιάς, σε κάποιο γνωστό ή σε κάποιο φίλο, δεν ξέρω τι, ή κάποιο κατάστημα που τους εξυπηρετεί. Πώς το λέμε το μάγκα που γαυγίζει? Ο μάγκας που γαυγίζει είναι Ήρα. Α, Ήρα είναι. Ωραία, εντάξει. Για να ξέρουν και, και ποιος γαυγίζει. Ναι, Ήρα, λοιπόν. Ωραία. Για πες, λοιπόν, δεν είχαν χρόνο προφανώς οι άνθρωποι. Δεν είχαν χρόνο να πάνε να κοιτάξουν το ποδηλατό τους. Και έρχεται το Σαββάτο και λένε, όχι, δεν πήγα να το κάνω. Εντάξει, θα κάτω στον καναπέ. Πάλι. Αποτέλεσμα, εγώ κοιτάω να τους το έχω έτοιμο το πολύ μέχρι την Παρασκευή. Mm-hmm. Κοιτάω βέβαια να είμαι ή αυθημερών ή την επόμενη μέρα. Δίνω ένα 24ωρο δηλαδή. Mm-hmm. Στον εαυτό μου. Να τους φτιάξω το ποδηλάτο να είναι έτοιμο, έτοιμο να μπορούν να πάνε να κάνουν το αγαπημένο τους χόμπολ. Δεν μου λες το αγαπάμε το ποδήλατο πια. Πιστεύεις ότι. Ναι. Οι περισσότεροι το ξεκινήσαν λίγο πράσινα. Ναι. Λίγο της μόδας. Ναι, λίγο της μόδας. Δεν έχουμε μικρό κόσμο. Μικρό κόσμο δεν έχουμε. Έχουμε περισσότερο μεγάλο κόσμο. Είπα να ξεκολλήσουν από τον καναπέ. Καλά κάνανε. Δεν είναι κακό. Mm-hmm. Έχουν και κάποια απογοητευτικά σημεία μερικοί, οι οποίοι νομίζουν ότι, επειδή είναι στο αίμα μας, νομίζουμε ότι αν δεν είμαστε πρώτοι, δεν είμαστε τίποτα. Δεν είμαστε τίποτα. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό κάνουμε ποδήλατο για να ζούμε. Δεν ζούμε για να κάνουμε ποδήλατο. Αυτό είναι η αλήθεια. Ναι. Να ζούμε καλά, να ζούμε ευχάριστα. Mm-hmm. Ωραία. Δεν μου λες τώρα η αναπαλαίωση, τι ακριβώς κάνεις? Η αναπαλαίωση. Ναι. Η αναπαλαίωση, παίρνω ένα παλιό ποδήλατο, πάρα πολύ παλιό ποδήλατο, μέχρι δεκαετία του 70. Λοιπόν, και τα λύνω τελείως, τα βάφω, τους κάνω αερογραφίες και βγαίνουν τα ποδήλατα όπως ακριβώς ήταν στο κουτί τους. Εκείνη την εκείνη εποχή την δηλαδή, έτσι. Εκείνη. Δεν μου λες, τα φροντίζουμε τα ποδήλατα? Όπου μπορώ να πω ότι ο Έλληνας είναι λιγάκι αμελής. Και mm-hmm. αμελής γιατί είναι της τελευταίας στιγμής. Όχι, δεν θέλει να το φροντίσει. Δηλαδή πρέπει να χαλάσει κάτι προφανώς για να έρθουμε. Ναι, μπράβο, αυτό είναι κακό. Αυτό είναι κακό. Περιμένουμε δηλαδή να φτάσει στο τέρμα. Δεν είναι καλό αυτό. Γιατί σε χαλάει, σου χαλάει τη διασκέδαση. Ναι. Αυτό το πράγμα. Αν πάθει κάτι, την να πάει να κάνει ποδήλατο, σου χαλάει τη διασκέδαση. Φτιάχνει και λάστιχο αν έχει σκάσει. Βεβαίως. Αυτό που λένε φούιτ στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, ώρες που δουλεύεις? Ώρες που δουλεύω, ασταμάτητα. Ασταμάτητα. Όλες τις ώρες είναι ανοιχτό το τηλέφωνο. Μπορεί οποιοδήποτε να επικοινωνήσει μαζί μου ή να επικοινωνήσει μέσω email ή μέσω από το Facebook στο Κυριακή της Cycle Repair. Και εγώ κατευθείαν θα τον εξυπηρετήσω. Θα τον βάλω στο πρόγραμμα, δηλαδή το συντομότερο να μπορέσει να εξυπηρετηθεί.